Το 80% των καταστηματαρχών της περιοχής μας συμμετείχε στη χθεσινή κινητοποίηση. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς, Βαγγέλης Πανταζής. Ο κύριος Πανταζής επισήμανε ότι η συμμετοχή στην απεργία δεν ήταν υποχρεωτική. Υπογράμμισε ωστόσο ότι μόνον όταν είναι όλοι μαζί ενωμένοι μπορούν να διεκδικούν. Κοιτάξτε, μια κινητοποίηση η οποία είχε προαναγγελθεί εδώ και αρκετό καιρό. Είχαμε πει και σε προηγούμενη συνάντηση, την οποία είχαμε, ότι σε αυτή την κινητοποίηση η Εθνική Ομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου είχε πει το ναι από το προηγούμενο δεκαήμερο. Συνεπώς, έπεσε το βάρος όλους τους εμπορικούς συλλόγους να προσπαθήσουν να κάνουν αυτή την κινητοποίηση, να τη φέρουν σε πέρας. Σε ό,τι έχει σχέση με τα δικά μας τα δεδομένα εδώ πέρα, θεωρούμε και πιστεύουμε από μια πρώτη ματιά με την οποία αντιμετωπίσαμε την κατάσταση τη χθεσινή, ότι ένα ποσοστό κοντά στο 75-80% των συναδέλφων εχθές ήταν κλειστά. Αυτό σημαίνει ότι πλέον ο κόσμος αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν είναι και πολλά και έντονα, ότι ο τρόπος λύσης των προβλημάτων δεν μπορεί να είναι σε μεμονωμένη βάση, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα μέσα από τα συλλογικά όργανα και μέσα από το σύνολο των συναδέλφων. Συνέπως, αυτά τα ποσοστά στα οποία φτάσαμε χθες θεωρώ και πιστεύω ότι ήταν πολύ καλά. Βέβαια, υπάρχουν πόλεις οι οποίες έφτασαν και στο απόλυτο, δηλαδή το καθολικό κλείσιμο του καταστήματος. Τέτοιες πόλεις είναι, σε ό,τι έχει σχέση με γειτονικούς νομούς εδώ στην περιφέρεια τη δικιά μας, είναι η Πτολεμαΐδα, είναι η Νεάπολη, είναι η Κοζάνη, είναι τα Γραβενά. Είναι άλλες πόλεις όπως η Βέρεια, η οποία έφτασε στο κλείσιμο των καταστημάτων το 95% σε ποσοστό. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Είχαμε πει και προηγουμένως ότι τέτοιες απεργίες δεν είναι υποχρεωτικές, όμως θεωρώ και πιστεύω ότι μέσα από τη συμμετοχή τα αποτελέσματα τα οποία μπορούν να βγουν είναι πάντοτε πολύ καλύτερα και πολύ πιο έντονα. Εμείς την προηγούμενη εβδομάδα μοιράσαμε σε όλους τους αδέλφους και την αφίσα αλλά και ένα δισελίδο κείμενο, όπου εκεί διευκρινιζόταν για ποιους λόγους πρέπει να πάμε σε μια απεργιακή κινητοποίηση. Πρέπει να πούμε επίσης ότι η απεργιακή κινητοποίηση είναι το έσχατο μέτρο αντίδρασης σε τέτοιες περιπτώσεις. Συνεπώς, θεωρώ και πιστεύω ότι εάν κάποιοι συνάδελφοι έφτασαν σε αυτό το σημείο, το έκαναν εν πλήρη συνείδηση, είτε γιατί είχαν τους δικούς λόγους, είτε γιατί δεν ήθελαν να κλείσουν τα καταστήματά τους, είτε γιατί δεν συμφωνούν με αυτές τις ενέργειες που κάνουν το όργανο του κλάδου μας. Όμως, επαναλαμβάνω, και πρέπει αυτό να γίνει συνείδηση σε όλους μας, ότι ο καθένας από μόνος του δεν μπορεί να φέρει τα αποτελέσματα τα οποία είναι επιθυμητά για όλους. Αυτά μόνο μπορούν να γίνουν μέσα από συνεργασίες και μέσα από στηρίξεις τις οποίες προσφέρει ο ένας τον άλλο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε, ας πούμε, μια συγκέντρωση, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πορεία. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες πόλεις, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, έγιναν τέτοιου είδους αντιδράσεις. Εκείνο το οποίο όμως μπορώ να σας πω, σε ό,τι έχει σχέση με την πόλη τη δικιά μας, είναι ότι δεν έγινε κάτι συγκεκριμένο, παρόλο που θα μπορούσε να γίνει. Όμως, σε κεντρικό επίπεδο, είναι σίγουρο ότι η Εθνική Ομοσπονδία, η Διοίκηση της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου έκανε τις παραστάσεις τις οποίες έκανε. Επέδωσε χθες, με την ευκαιρία της απεργιακής κινητοποίησης, ένα πολυσέλιδο υπόμνημα θέσεων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή Υπουργεία και ό,τι άλλο εμπλέκεται μέσα σε αυτή τη διαδικασία της λειτουργίας της αγοράς.